την Αυστραλία έδινε αίμα σχεδόν κάθε εβδομάδα για 62 ολόκληρα χρόνια. Σε όλη του τη ζωή ο James Harrison έσωσε τη ζωή αμέτρητων μωρών και το έκανε απλά δορίζοντας το αίμα του. Όταν ξεκίνησε την αιμοδοσία, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το πλάσμα του αίματος του Harrison είναι μοναδικό, καθώς περιέχει ένα σπάνιο και πολυπόθητο αντίσωμα, καθιστώντας τον ως έναν σχεδόν απαραίτητο δότη. Μέχρι το έτος 2018, που ο Harrison σταμάτησε να δορίζει το αίμα του λόγω της μεγάλης πλέον ηλικίας του, οι γιατροί εκτιμούν πως είχε καταφέρει να σώσει περίπου 2,4 εκατομμύρια μωρά. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Harrison ήταν 14 ετών και χρειάστηκε μια χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, θα χρειαζόταν επίσης μια σημαντική ποσότητα αίματος για να επιβιώσει και ο ίδιος. Το αίμα του Harrison περιείχε εξαιρετικά σπάνια και ανθεκτικά αντισώματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την παρασκευή ενός πρωτοποριακού φαρμάκου. Αφού ο άνθρωπος αυτός ανάρρωσε και μόλις ενηλικιώθηκε, αισθάνθηκε υποχρεωμένος να το ανταποδώσει, όπως χαρακτηριστικά έχει πει σε συνεντεύξεις του. Για τα επόμενα 60 χρόνια, κατέπνιξε την έντονη απέχθεια που είχε για τις βελόνες. Ο ίδιος μάλιστα λέει και τονίζει ότι δεν είδε ποτέ μία βελόνα να μπαίνει στο χέρι του, δεν κοιτούσε. Και έδινε αίμα σχεδόν κάθε εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Αυστραλία. Στην πορεία, οι γιατροί έκαναν μία εκπληκτική ανακάλυψη. Το αίμα του Harrison περιείχε εξαιρετικά σπάνια και ανθεκτικά αντισώματα που ήταν απαραίτητα για την παρασκευή ενός πρωτοποριακού φαρμάκου. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της Υπηρεσίας Αίματος του Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού, ο Harrison, μέσω των δωρεών του πλάσματος του αίματός του, βοήθησε να σωθούν περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια μωράκια από μία συγκεκριμένη θανατηφόρα ασθένεια. Είπαν ότι περισσότερες από 3 εκατομμύρια δόσεις anti-D, όπως ονομάζεται το φάρμακο που περιέχει το αίμα του Harrison, έχουν χορηγηθεί σε μητέρες από το έτος 1967. Το αίμα του James Harrison, ο οποίος έχει πάρει το ψευδώνυμο «Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι», δημιούργησε το φάρμακο anti-D που χορηγείται σε μητέρες, των οποίων το αίμα κινδυνεύει να αναπτύξει την αιμολυτική νόσο Rhesus D. Χωρίς τις ενέσεις, τα μωράκια σε ορισμένες ομάδες αίματος που διαφέρουν από αυτές της μητέρας τους μπορεί να αναπτύξουν αιμολυτική νόσο του εμβρίου και του νεογνού. Μία κατάσταση η οποία μπορεί να αποβεί πραγματικά θανατηφόρα. Συγκεκριμένα, το αίμα μίας εγγύου αρχίζει να επιτίθεται στα κύτταρα αίματος του αγέννητου μωρού της, ενώ στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει και σε εγκεφαλική βλάβη και ακόμα και στον ίδιο το θάνατο τα μωράκια. Ο Harrison δορίζει το πλάσμα του αίματός του, που είναι το συστατικό του αίματος που περιέχει τα κύτταρα και τα αιμοπετάλια, ενώ μπορεί να προσφερθεί μια φορά κάθε 2 εβδομάδες σε αντίθεση με το ίδιο το αίμα. Ο Harrison ήταν ο πρώτος δότης σε ένα εθνικό πρόγραμμα anti-D, το οποίο ξεκίνησε το έτος 1967 και που πριν από το έτος αυτό η νόσος σκότωνε συστηματικά χιλιάδες μωράκια κάθε χρόνο. Ο James Harrison δόρισε το αίμα του για τελευταία φορά το έτος 2018, καθώς το επιτρεπτό όριο ηλικίας των αιμοδοτών στην Αυστραλία είναι τα 81 έτη. Είναι μια θλιβερή μέρα για μένα. Το τέλος μιας μακράς διαδρομής. Θα συνέχιζα, εννοείται, αν με άφηνα να συνεχίσω, δήλωσε ο Harrison στην εφημερίδα Sydney Morning Herald τη μέρα της τελευταίας του δωρεάς. Οι δωρεές του υπολογίστηκαν ότι βοήθησαν να σωθούν
περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια παιδάκια με έγκυες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του κόρης, της Tracy, να υποβάλλονται σε θεραπεία με τα δικά του αντισώματα. Ο James Harrison έχει λάβει πολλούς επένους, αλλά και το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τη μακρόχρονη υποστήριξή του στην υπηρεσία αίματος του Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού και στο πρόγραμμα Anti-D. Επίσης, ο James Harrison έχει μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness λόγω της ιδιαιτερότητας του αίματός του. Ο Χάρισον είπε ότι του άρεσε πολύ να συναντά τις μητέρες των νεογνών, αλλά και άλλους ανθρώπους που έκαναν τον κόπο όλα αυτά τα χρόνια, να τον ψάχνουν, να τον βρουν για να τον ευχαριστήσουν. Μάλιστα έκανε και χιούμορ κάθε φορά που τον επενούσαν. Και χαρακτηριστικά έλεγε «Κατηγορήστε εμένα για την αύξηση του πληθυσμού». Όσο για το πώς επεξεργάζεται την ιδέα ότι έχει σώσει εκατομμύρια μωράκια ανά τον κόσμο, δήλωσε το εξής. «Το να σώζεις ένα μωράκι είναι καλό. Το να σώζεις 2 εκατομμύρια είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Αλλά αν αυτό ισχύει, χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα». Ενώ σχολίασε ο ίδιος και το ρεκόρ του, λέγοντας χαρακτηριστικά. «Θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό ρεκόρ που ελπίζω να σπάσει, διότι αν το κάνουν αυτό και άλλοι άνθρωποι, θα είναι σαν να έχουν κάνει και αυτοί χιλιάδες δωρεές». Σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.